Κατηγορήθηκα από το Σπύρο πριν το αγώνισμα ότι εισέκλεψα τις προσωπικές συνεντεύξεις των συμπαικτών μου. Πάλι για μια φορά, για άλλη μια φορά, κατηγορήθηκα από το Σπύρο. Πάλι με αποκάλεσε κλέφτρα. Το προηγούμενο βράδυ στο συμβούλιο ήταν η στιγμή μας που μιλάγαμε για τον εαυτό μας. Για να μας στηρίξει ο κόσμος, να βγάλουμε το δικό μας λόγο. Και βγαίνει ο Σπύρος και μιλάει για ηθική και για λύτρωση. Ένας άνθρωπος που μιλάει για ηθική και για λύτρωση. Την ίδια ώρα όπου με έχει προσάψει άσχημες κατηγορίες ενώπιον όλης της Ελλάδας, χωρίς να σέβεται εμένα, το όνομά μου, έναν συνάνθρωπό του, οποιαδήποτε γυναίκα και να ήταν στη θέση μου, οποιοσδήποτε άνθρωπος και να ήταν στη θέση μου. Και μιλάει για ηθική και για λύτρωση, την ώρα που με έχει ξεφτυλίσει και έχει μιλήσει πάρα πολύ άσχημα, με άσχημες κατηγορίες, ενώπιον των συμπαικτών μου, της αντίπαλης ομάδας και ενώπιον όλη της Ελλάδας. Το βράδυ γύρισα με κλάματα, με λυγμούς. Με στεναχωρεί πάρα πολύ όλο αυτό που γίνεται. Δεν κατάφερα να κοιμηθώ όλο το βράδυ, ήμουνα όλο το βράδυ με κλάματα, όλο το βράδυ. Και σηκώνομαι 6 ώρα το πρωί, μπορεί να ήταν και πιο πρωί μη σας πω, που πήρα την κουβέρτα μου και κατέβηκα να κάτσω κάτω στη λίμνη μόνη μου. Μάλιστα με είδε ο Μάριος το πρωί και μου λέει, πού πας με την κουβέρτα σου, του λέω φεύγω. Του λέω, θέλω να πάω να κάτσω μόνο, του λέω, γιατί δεν είμαι καλά. Και μου λέει, θες, μου λέει, να έρθω, χρειάζεσαι κάτι. Του λέω, Μάρια μου, φεύγω, γιατί θέλω να περάσω λίγο χρόνο με τον εαυτό μου. Και αν εγώ δεν είμαι καλά, θέλω να σεβαστώ την ομάδα μου. Δεν θέλω να τους μεταφέρω αυτό το πράγμα το οποίο έχω. Σε αντίθεση με το Σπύρο που μεταφέρει όλη αυτή την ένταση συνέχεια στην ομάδα και ενώπιον όλο. Εγώ δεν θέλησα να μεταφέρω την έντασή μου στους συμπαίκτες μου. Πήρα την κουβέρτα μου 6 ώρα το πρωί και έφυγα. Τον άκουσα να μιλάει για μένα την ώρα που έφευγα. Και δεν μπορούσα να μην πεταχτώ και να το απαντήσω, γιατί τον άκουγα για άλλη μια φορά να με κατηγορεί και να μην μετανοεί για αυτά που έχει πει για μένα. Πιστεύετε ότι είμαι τόσο χαζή στο να πήγα σκόπιμα να κάτσω να ακούσω τις προσωπικές συνεντεύξεις των συμπαικτών μου και να έχω προδώσει εγώ ίδια τον εαυτό μου και να έχω φανερωθεί? Δεν νομίζω να είμαι τόσο χαζή για να το κάνω. Άμα ήθελα να ακούσω τις προσωπικές συνεντεύξεις των συμπαικτών μου, θα τις ακούγα όλες μία προς μία μέχρι την τελευταία λέξη και δεν θα με είχε πάρει χαμπάρι κανένας, άμα ήθελα να το κάνω.